Ηλία, πώς ήταν ο Σωκράτης ο Κόκαλης γενικά, έτσι, σαν πρόεδρος, σαν εργοδότη, σαν... Ήταν για μένα ένας τρομερός άνθρωπος. Έκανε κάτι επίσης, μπορώ να σας το πω αν θέλετε, που δείχνει το μεγαλείο του. Υπήρχε μια χρονιά, μετά τα πρώτα δύο χρόνια που ήμουν στον Ολυμπιακό, που έγιναν κάποιες μαζικές ανανεώσεις. Εγώ τότε ήμουν ο πρώτος που με κάλεσε ο κύριος Λούβαρης για να ανανεώσω. Εγώ γενικότερα ούτε μάνατζερ είχα, ούτε ήμουν πολύ στις διαπραγματεύσεις. Ήταν τότε που ξεκινούσε όλο αυτό. Σωστά. Κάποιος είχε μιλήσει και για μένα. Αλλά επειδή δεν είχα αποκλειστικότητα, δηλαδή δεν είχα... Όποιος ερχόταν έλεγα, «Οκ, αν μου βρεις ομάδα θα το κάνουμε μαζί». Νομίζω ότι στη δική μου περίπτωση μπορεί να μίλησαν 2-3. Δηλαδή και δεν θέλω τώρα να αδικήσω. Τέλος πάντων, στην ανανέωσή μου που πήγα μόνος μου, επειδή δεν είμαι πολύ έτσι για τα χρήματα, δηλαδή έρχομαι σε δύσκολη θέση όταν μιλάω για συμβόλαια και αυτά, ήθελα, ας το πούμε, 10, πήρα 8, ευχαριστώ πάρα πολύ, κλείσαμε, ήμουνα, δηλαδή τελειώσαμε σε πολύ γρήγορα. Μετά πήγαν όλοι οι υπόλοιποι. Ας μην πούμε τα ονόματα, γιατί δεν έχει και τόσο σημασία. Μετά πήγαν όλα τα υπόλοιπα παιδιά και δεν τα βρήκε κανένας με τον κύριο Λούβαρη. Κανένας. Τους καλεί μετά ο κύριος Κοκαλής στο γραφείο του, στην Ιντρακόμ, και μέσα 10 λεπτά τα βρήκανε όλοι. Λοιπόν, φεύγουμε για προετοιμασία και με παίρνει στο αεροδρόμιο τηλέφωνο ο κύριος Λούβαρης και μου λέει ότι ο πρόεδρος εκτίμησε πολύ αυτό που έκανες. Βέβαια, όταν εγώ υπέγραψα, όταν συμφώνησα τέλος πάντων, μου λέγε ο κύριος Λούβαρης ότι κανένας δεν θα πάρει. Του λέω, κύριε Γιώργο, δεν με πειράζει. Ναι. Δεν με νοιάζει τι θα πάρουν οι άλλοι. Ναι. Από τη στιγμή που εγώ είμαι OK, και θα σας πω και το λόγο τώρα, πρώτη φορά το λέω δημόσια, ότι ένας λόγος που δεν έκανα ποτέ έτσι, ας το πούμε, σκληρές διαπραγματεύσεις και ειδικά εκεί, ήταν ότι σκεφτόμουν πάντα ότι θα ήθελα να είναι η πόρτα ανοιχτή για πάντα αν έχω κάποιο θέμα υγείας. Ναι. Κάποιος από την οικογένειά μου, δηλαδή. Αυτό είχα εγώ στο μυαλό μου τότε. Ναι. Εντάξει, αυτό ήταν και ένας λόγος που δεν επέμενα σε κάποια πράγματα που θα μπορούσα ενδεχομένως να διεκδικήσω παραπάνω. Αλλά αυτό ήταν η δεύτερη μου σκέψη, ότι αν κάποια στιγμή κάποιος χρειαστεί από την οικογένειά μου κάτι, να έχω το θάρρος να σηκώσω το τηλέφωνο και να μην έχουμε μαλώσει για κάποια χρήματα. Λοιπόν, όταν λοιπόν έφευγα με την ομάδα για προετοιμασία, με παίρνει ο κύριος Γιώργος και μου λέει, ο οποίος και αυτός με αγαπούσε πάρα πολύ, και μου λέει να ξέρεις ότι ο πρόεδρος το εκτίμησε αυτό και όταν γυρίσεις θέλει να σου κάνει ένα δώρο. Τέλος πάντων, φύγαμε, γυρίσαμε, πουθενά όλο αυτό. Όποτε με έβλεπε, ακούστε μας, όποτε με έβλεπε ο κύριος Γιώργος, μου το έλεγε. Μου λέει, ξέρεις, μου είπε, κάποια στιγμή του λέω, κύριε Γιώργο, ξέρω ότι το εκτιμώ, σιγά τώρα μην ο πρόεδρος ασχολείται ακόμα μαζί μου. Okay. Παιδιά, ήταν και η χρονιά βέβαια που έφυγε ο Μπάγεβιτς, ήταν μια δύσκολη χρονιά εκείνη η περίοδο. Τελειώνει η χρονιά. Πουθενά όλο αυτό το πράγμα. Ξεκινάει η επόμενη. Γίνεται αγιασμός. Έρχεται, με παίρνει αγκαλιά ο πρόεδρος ένα χρόνο μετά. Γι' αυτό λέω ότι καταλαβαίνεις το μέγεθος κάποιων ανθρώπων που εγώ στο μυαλό μου είχα τώρα, εντάξει. Το ξέχασα. Τι είμαι εγώ τώρα να με θυμάται, τώρα έχει τόσες προτεραιότητες. Με παίρνει αγκαλιά και λέει στον κύριο Γιώργο, του λέει, Γιώργο, αυτό που έχουμε πει για τον Ηλία. Όχι, πες του τα λέει, γιατί εμένα δεν με πιστεύει. Όχι, όχι, αυτό που έχουμε πει να το κάνεις. Τέλος πάντων, με ξαναφώναξε λοιπόν μετά από ένα χρόνο και μου ανέβασαν λίγο ακόμα το συμβόλαιο. Ήταν χρηματικό, δηλαδή. Ναι. Δεν ήταν, ξέρω εγώ, ένα μάξι. Όχι. Απλά ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να το κάνει. Σωστά. Γιατί να το κάνει. Ναι, μετά από αφού το είχε ξεχαστεί. Όχι μόνο μετά από καιρό. Αφού έχω υπογράψει, έχουμε τελειώσει. Okay. Ήταν δύσκολο να κρατηθούν ισορροπίες σε μια ομάδα με τόσα αστέρια. Δηλαδή ήρθε μετά και ο Καρεμπέ, ήταν ο Ζε Ηλίας, ήταν άνθρωποι οι οποίοι ο καθένας είχε τη δικιά του πορεία προσωπική σε άλλες ομάδες και μαζεύτηκαν τότε, ήταν λίγο έτσι μια ομάδα superstar. Εντάξει, αυτό ρε παιδιά δεν είναι το δύσκολο κομμάτι σε μεγάλες ομάδες, το management μέσα, το managerισμα των παικτών. Mm. Πώς θα τους διαχειριστείς, τα μεγάλα ονόματα. Υπήρχαν άνθρωποι που το παίζανε, είχαν του πέ μέσα από δυτήρια. Δηλαδή, εγώ είμαι, ξέρω εγώ, Καρεμπέ, δεν με κοιτάτε. Εγώ με τσουμπάνε. Όσο πιο μεγάλος παίκτης είσαι και πιο ολοκληρωμένος, τόσο λιγότερα κόμπλεξ έχεις. Νομίζω ότι οι μεγάλοι αθλητές, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, παντού είναι και οι πιο απλοί άνθρωποι. Νομίζω ότι εμείς οι πιο μέτριοι βγάζουμε τέτοια κόμπλεξ, γιατί θα θέλαμε να είμαστε, αλλά δεν είμαστε. Εμένα μου άρεσε να έρχονται μεγάλοι παίκτες μόνο και μόνο για να τους βλέπεις πώς συμπεριφέρονται μέσα στα αποδυτήρια. Στον Ηρακλή, για παράδειγμα, είχε έρθει ο Σινιόρη στα τελευταία του επαγγελματικά. Δεκάρι, τον θυμάστε, ναι, επιθετικός. Με τα κιλάκια του, με τέτοια. Αλλά για ένα νέο παίκτη,
και το έλεγα σε νεαρότερους τότε στον Ηρακλή, είναι ο Ζιντάν τώρα, ή ο Καρεμπέ, τεράστια προσωπικότητα, ο Τζιοβάνι, μετά δεν τον πρόλαβα εγώ γιατί ήταν η χρονιά που έφυγα, μετά που ήρθε και ο Ριβάλντο, αλλά γενικά αυτοί οι ποδοσφαιριστές, εγώ εντωμεταξύ έκανα επίσης κάτι ανώμαλο, τρομερό δικό μου. Η κολλητή μου στον Ολυμπιακό ήταν οι παίκτες που παίζαμε την ίδια θέση. Δηλαδή, δωμάτιο τα περισσότερα χρόνια ήμουνα με τον Πέτρο τον Πασαλή, που παίζαμε την ίδια θέση. Όταν έφυγε, έμεινα βέβαια και λίγο με τον Στέλιο τον Βενετίδη, αλλά είχα πολύ καλή σχέση με τον Ζε Ηλίας, με τον Καρεμπέ, με παίκτες που έχεις και έναν ανταγωνισμό, ας το πούμε, για το ποιος θα παίξει. Είχα πάντα ξεκάθαρο μέσα μου ότι αυτός που αποφασίζει είναι άλλος, δηλαδή δεν. Αλλά καταλαβαίνεις το πόσο μεγάλη ομάδα είναι από την πίεση που σας λέω που νιώθεις από γύρω. Ο Καρεμπέ λίγο πολύ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ουσιαστικά σε ψιλοέφαγε κιόλας. Δηλαδή άρχισε να παίζει αυτός και μετά άρχισε να παίζει εσύ κάπως. Βέβαια. Και ο Ζε Ηλίας και ο Καρεμπέ ήταν δύο προσθήκες οι οποίες. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι, είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα που από ένα σημείο και μετά θέλει νέα πρόσωπα. Θέλει μια ανανέωση. Θέλει πρόσωπα καινούρια, φρέσκα. Δεν μ' αρέσει αυτό που θα πω αυτή τη στιγμή, αλλά έχουμε και μια ξενομανία. Δηλαδή, τον ξένο τον υπολογίζουμε και λίγο παραπάνω από τον Έλληνα. Δηλαδή, μάλλον θα του δώσουμε λίγο παραπάνω χρόνο στο να τον περιμένουμε από ότι θα περιμένουμε έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή. Είμαστε πιο αυστηροί στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Κακός για μένα. Κακός. Αυτό είναι το κατάλοιπο των παλιών γενών. Ό,τι να παίξω είναι καλύτερο και ό,τι να παίξω θα στρώσει. Ναι. Ο Ζε Ηλίας, για παράδειγμα, ήταν ένας παίκτης πολύ καλός, δεν το συζητώ, το λέει και η καριέρα του αυτό, αλλά δεν έκανε τα τρομερά πράγματα, θέλω να πω, στον. Όμως ο κόσμος τον λάτρευε. Ναι. Λάτρευε περισσότερο βέβαια το τζαμπουκά του και τον τρόπο που έπαιζε. Είναι κατανοητό. Λοιπόν, είμαστε σε ένα παιχνίδι στο Πανηλιακό και μας φωνάζει να μας μιλήσει, ενώ δεν ήμασταν βασικοί τότε, εκείνη την περίοδο, ούτε εγώ ούτε ο Ανδρέας Ονινιάδης, μας φωνάζει να μας μιλήσει ο κότσο, ο Ματζουράκης. Και λέει, κοιτάξτε να παίξετε καλά, γιατί ήταν η περίοδος που είχε έρθει ο Ζε Ηλίας. Και μας λέει, κοιτάξτε να παίξετε καλά, γιατί σαν τον Ζε Ηλίας, στην Ιταλία, αυτός του άρεσε κιόλας η Ιταλία, φαινόταν και από τον ντύσιμο ο κότς, έχει πολλούς τέτοιους. Και θα τη χάσετε τη θέση σας, δηλαδή βάλετε τα δυνατά σας. Και του λέω, coach, έχεις δίκιο, συμφωνώ, και αν αυτό θέλεις να κάνεις, κάντο. Δηλαδή, προς Θεού, δεν θέλω να διαφωνήσω μαζί σου. Αλλά εμάς, στα δύσκολα, δηλαδή να μας έχεις έξω, έχεις δει πώς κάνουμε προπόνηση. Τον επαγγελματισμό μας, τον έχεις δει. Αν αφήσεις τον Ζε Ηλίας για ένα διάστημα έξω, ποια θα είναι η συμπεριφορά του. Να δούμε και εκεί, γιατί ο επαγγελματισμός και ο άνθρωπος φαίνεται στα δύσκολα. Δηλαδή, αν δεν παίζεις βασικός, αν έχεις χάσει τη θέση σου εντεκάδα και νιώθεις ότι είσαι πάνω από την ομάδα λόγω καριέρας, λόγω ονόματος, πάνω από την ομάδα δεν είναι κανένας, αλλά πώς νιώθει ένας αθλητής, πώς θα είναι στην προπόνηση. Θα αρχίσει να χτυπάει, θα αντιδράσει, δεν θα κάνει προπόνηση. Εμάς ως επαγγελματίες, του λέω, μας έχεις κρίνει. Άσε κάποια στιγμή και το Ζε Ηλίας, του λέω, να δούμε αν είναι. Κοίταξε, πάντως η συμπεριφορά σαν του Ζε Ηλίας ή του Καρεμπέ. Καλά, ο Καρεμπέ γενικά ήταν ήρεμος, απλά ξέφυγε σε ένα μάτς. Σε ένα μάτς. Ναι. Αλλά ο Ζε Ηλίας γενικά δεν ήταν ήρεμος, δηλαδή ήταν ξέφυγε πιο πολλά μάτς. Τέτοια συμπεριφορά δεν είχε ποτέ κανένα, ούτε εσύ ούτε ο Πασαλής, ας πούμε. Ποτέ τέτοιο πράγμα, ας πούμε, να χτυπήσει. Ξέρεις τι γίνεται πολλές φορές με τους ξένους παίκτες, ειδικά με τους ξένους. Όχι ότι δεν συμβαίνει και με τους Έλληνες, αλλά και οι ξένοι μας καταλαβαίνουν πολύ γρήγορα. Δηλαδή, ξέρουν τι θέλει ο κόσμος. Υπήρχαν παίκτες στον Ολυμπιακό που, αφού καταλαβαίναν ότι ο κόσμος θέλει πάθος, θέλει. Εγώ, παιδιά, έχει τύχει να έχω πάει σε ένα σύνδεσμο της Θύρας 7 να με βραβεύσουν, να το πούμε, από το Χαϊδάρι, από την περιοχή που μεγάλωσα ουσιαστικά. Δηλαδή, ήτανε. Και μου λέγανε εκεί τα παιδιά, καλά έκανε, μπράβο, και τα πολύ καλά χρόνια τότε που λέμε, που παραλίγο να πάμε στους 4 με double, με πρωταθλήματα. Μπράβο ρε Ηλία, όλα καλά, καλά παίζει αυτά, αλλά όταν κάνεις κανένα φάουλ μην τους δίνεις το χέρι. Δηλαδή, έτσι, αυτό είναι λίγο, δηλαδή. Μια φορά η πράσινα, φαντάζομαι. Όχι, όχι, γενικά να είσαι, ρε παιδί μου, πιο aggressive. Ναι, ναι, ναι. Που εγώ δεν ήμουν βέβαια soft, αλλά δεν έκανα υπερβολές, δηλαδή. Ήθελα οι σχέσεις μου, και αυτό θέλω να το πω, σε όλες μου τις ομάδες, ήθελα οι σχέσεις μου να είναι πεντακάθαρες και αληθινές, με την έννοια ότι θέλω να με εκτιμήσεις, όχι αν πουλήσω οπαδηλίκι ναι. Ή να ανέβω στα σύρματα.
ήθελα να με εκτιμήσει για αυτό που είμαι. Και θέλω να πω ότι αυτό το έζησα και το ένιωσα και το κέρδισα. Και αυτό φαίνεται ειδικά από μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό, που υπήρχαν και ζόρικα χρόνια, ειδικά τα τελευταία μου χρόνια, τον τελευταίο μου χρόνο, που είχα χάσει τη θέση μου, δεν είχα πάει προετοιμασία, τέλος πάντων. Το πώς όμως τελείωσα την καριέρα μου, γενικά στο ποδόσφαιρο, που ο Θεός τα έφερε έτσι σενάριο, εγώ να το είχα γράψει, έτσι δεν θα τέλειωνε. Δηλαδή δεν θα το είχα τόσο καλά σχεδιάσει. Παίκτες με πολύ μεγαλύτερη καριέρα από μένα δεν έχουν τελειώσει τόσο όμορφα. Νομίζω ότι το ποδόσφαιρο μου γύρισε όλα αυτά που έκανα και όλες τις ώρες. Τελευταίο μάτς Φρεσκάκης, έτσι Μυρακλή. Ναι. Ναι. Αυτό είναι μια τρομερή ιστορία. Αποφασίζω να τελειώσω την καριέρα μου το χειμώνα. Να παίρνω την απόφαση ότι το καλοκαίρι θα σταματήσω στα 36 μου χρόνια. Τελευταίο παιχνίδι, παιδιά, της χρονιάς, Ολυμπιακός Ηρακλής. Δηλαδή θα τέλειωνα την καριέρα μου μέσα στο Καραϊσκάκι με δύο ομάδες που έπαιζα τα τελευταία 11 χρόνια. Τελευταίο παιχνίδι λοιπόν Ολυμπιακός Ηρακλής, 13 Απριλίου και στα γενέθλιά μου. Δηλαδή θα τέλειωνα την καριέρα μου στα γενέθλιά μου. Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτά. Εκείνη την περίοδο πεθαίνει ο Αρχιεπίσκοπος ο Χριστόδουλος. Προς το τέλος δηλαδή της χρονιάς και πάει μια εβδομάδα μετά το συγκεκριμένο παιχνίδι. 13 Απριλίου λοιπόν παίζουμε με τον Ηρακλή στο Καφτατζόγλιο ένα μάτς, αν θυμάμαι καλά, με την Καλαμαριά, το οποίο το κερδίσαμε. Και εγώ εκείνη την τελευταία μέρα χαιρετάω τον κόσμο, στα γενέθλιά μου, τον κόσμο του Ηρακλή. Και πάμε στο επόμενο. Ο Ολυμπιακός μόνο με νίκη παίρνει πρωτάθλημα, άρα είχε ψηλοφτιάξει και λίγο μια φιέστα. Εμείς, ο Ηρακλής είχε σωθεί και πάμε να παίξουμε σε αυτό το μάτς. Μετά από 5 χρόνια, ως αντίπαλος πια του Ολυμπιακού, κατεβαίνει ο κύριος Κόκαλης και με τιμά και μου δίνει μια πλακέτα πριν το παιχνίδι. Δεν το έχω ξαναδεί, να πω την αλήθεια, σε έναν ποδοσφαιριστή που έλειπα από εκεί 5 χρόνια. Δεν είναι δηλαδή που έφυγα ένα χρόνο ή ήταν κάτι φρέσκο. Έλειπα 5 χρόνια από τον Ολυμπιακό. Και με τιμά πριν το παιχνίδι, τέλος πάντων γύρω στο 80, χάσαμε 3-1 ο Ηρακλής. Στο 3-1 περίπου γίνομαι αλλαγή στο 80. Καταρχήν, επειδή το είχαμε σχεδιάσει, ήμουν και αρχηγός κιόλας τότε, το είχαμε σχεδιάσει να βγω στο 80. Κάποια στιγμή τραυματίστηκαν κάποιοι ποδοσφαιριστές δικοί μας, πέφτανε κάτω και τέτοια και έλεγα «Όχι ρε γαμό, το ξέρεις, θα χαλάς, δεν θα έχω τη στιγμή μου». Ουσιαστικά, τέλος πάντων, όλα πήγανε κατευχή. Βγαίνω ή τέλος πάντων γίνεται η αλλαγή και παιδιά είναι ένα γήπεδο όρθιο, υπάρχει και ένα βιντεάκι έτσι που... το οποίο όλοι φωνάζουν το όνομά μου και έχω πάθει σοκ. Και ενώ είχα στο μυαλό μου ότι το τελευταίο μου παιχνίδι, τη στιγμή που θα βγω, θα χαιρετήσω, ας το πούμε, τον κόσμο, τους συμπαίκτες μου και θα βγω. Δεν πατούσα στη γη. Δεν ένιωθα, δεν ξέρω πόσες στροφές έκανα γύρω από τον εαυτό μου. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά με το που βγαίνω, έρχεται ένας δημοσιογράφος και μου λέει «Τι έχεις να πεις» και λέω «Μόνο για αυτή τη στιγμή άξιζαν όλες τις θυσίες που έκανα όλα τα χρόνια στην καριέρα μου». Νιώθω τόσο ευλογημένος το πόσο μου φέρθηκε το ποδόσφαιρο. Σας είπα και πριν, ούτε τεράστιο ταλέντο ήμουνα, ούτε... αλλά όλα αυτά τα χρόνια, λίγες ομάδες, κατέκτησα πράγματα, πολλά, και ανθρώπους, και χρήματα, τότε ειδικά, γιατί ήμουνα πολλά χρόνια και στον Ολυμπιακό, αλλά, γιατί δεν φοβάμαι να το πω, ξέρεις, αλλά αυτή η στιγμή... Είναι που μένει πάνω, ήταν πάνω, που μένει πάνω. Ο Γιώργος Μαυρόπουλος ήταν ο δημοσιογράφος, το έχω το βίντεο, ναι, για να το αναφέρουμε κιόλας. Και θα το βάλουμε κιόλας. Και Ηρακλειδέας. Ναι, βεβαίως. Εντάξει, είναι λίγο τώρα μια ερώτηση που την κάνουμε συχνά πυκνά σε αυτούς οι οποίοι ήταν μέλη εκείνου του Ολυμπιακού. Ξέρεις τι έχει ακουστεί για εκείνα τα χρόνια, η αρχή τέλος πάντων των όλων της παντοκρατορίας του Ολυμπιακού κτλ. Εσύ τι αισθανόσουν από όλα αυτά που έχουν ακουστεί? Υπήρχε κάτι στο περιβάλλον το οποίο σε έκανε να αισθανθείς προστατευμένος μέσα στο γήπεδο? Ευνοημένο. Να το πούμε αλλιώς. Αν πίστευες ότι ευνοούσουν τότε σαν Ολυμπιακός. Παιδιά, θα σας πω κάτι χωρίς φόβο και πάθος. Ξέρετε, και οι διαιτητές καταλαβαίνουν την ψυχολογία του παιχνιδιού, δηλαδή βλέπουν ποιος είναι ο δυνατός και ποιος είναι ο αδύναμος. Αλλά γενικά οι μεγάλες ομάδες έχουν στις δύσκολες τους στιγμές μέσα σε ένα παιχνίδι θα πάρουν τα σφυρίγματά τους. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Υπήρχαν όμως χρόνια στον Ολυμπιακό, και αυτό είναι τα περισσότερα χρόνια, τα οποία η ομάδα ήταν τόσο καλή που δεν χρειαζόταν τίποτα απολύτως. Ένιωσα σε περιόδους οι ομάδες που έκανε κοιλιά ή δεν ήταν καλή, ένιωσα ότι υπήρχε
Σπρόξιμο. Δεν θα πω σπρόξιμο ακριβώς, αλλά ένα σεβασμός παραπάνω. Mm. Δηλαδή, μία, το είπα πολύ ευγενικά, εντάξει, αλλά εγώ δεν το ένιωθα, δεν το ήθελα αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Mm. Και το είχα πει κάποια στιγμή και σε κάποιον συμπαίκτη μου, γιατί δεν θέλω, ρε παιδί μου, γιατί πραγματικά δεν το χρειάζεται μια μεγάλη ομάδα. Δεν χρειάζεται, ακόμα και να χάσει ένα παιχνίδι. Είναι τόσο μεγάλη διαφορά που θα πάρει όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, ήμασταν τόσο καλή ομάδα που δεν χρειαζόταν. Πολλές φορές και οι διαιτητές, επειδή είναι άνθρωποι, ξέρεις, νιώθουν, ρε παιδί μου, ότι αν βοηθήσω θα προστατεύονται περισσότερο αυτοί παρά η ομάδα. Δεν το χρειάζονται αυτό η ομάδα. Ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος μας είχε πει, ας πούμε, στη συνέντευξή μας ότι όταν ήμουν στον Ολυμπιακό δεν το καταλάβαινα. Και όταν πήγα σε μια άλλη ομάδα άρχισα να γκρινιάζω πιο πολύ από ό,τι θα έπρεπε. Δηλαδή, τι θέλει να πει, ότι και στη μια πλευρά δεν το καταλαβαίνεις τελείως, αλλά και στην άλλη πλευρά σου φαίνεται πιο πολύ από ό,τι είναι. Καλά, σίγουρα. Και εσύ το ζήσεις και πιο. Σίγουρα, γιατί νιώθεις την αδικία μετά, νιώθεις ότι. Μεγαλώνει και λίγο στο μυαλό σου όμως, ότι μπορεί να αισθάνεσαι την αδικία λίγο πιο πολύ από ό,τι πραγματικά υπάρχει. Σίγουρα μεγαλώνει. Σίγουρα μεγαλώνει. Εγώ θα σας πω χαρακτηριστικά δύο τελευταία παιχνίδια του Όφη. Όφη, τα δύο τελευταία παιχνίδια πριν από τη συνέντευξή μας, έπαιξε στη Λαμία και κέρδισε 4-1. Η Λαμία προφανώς μπορεί να έχει παράπονα. Και έπαιξε και μέσα εδώ, στο γήπεδό μας, στο Γεντίκουλέ, και χάσαμε 0-3 από τον Άρη. Και έχουμε κάποια παράπονα. Κανένας δεν έχει παράπονα, φιλαθλός του Όφη, για το 4-1, με τη διαιτησία εκεί. Έχει να κάνει με το αποτέλεσμα, λοιπόν. Εγώ ξαναλέω, και δεν θα διαφωνήσω και με αυτό που είπε και ο Δημήτρης, είναι λογικό όταν είσαι σε μια μεγάλη ομάδα κάποια πράγματα να τα νιώθεις αυτονόητα ή να μην τα προσέχεις, και όταν πας σε μια μικρότερη ομάδα που για να πάρεις ένα αποτέλεσμα θέλεις τη λεπτομέρεια, να σε ενοχλούν. Το θέμα είναι πόσο αξία δίνεις σε όλο αυτό και πόσο κρατάει πραγματικά αυτό, παιδιά. Θέλω να ακουστεί. Πόσο κρατάει αυτή η στεναχώρια και αυτός ο θυμός. Γιατί υπάρχουν ομάδες που γίνεται κάτι αυτή την Κυριακή και το κρατάνε μέχρι και την επόμενη, χάνουν και το επόμενο, γιατί έχουν ασχοληθεί όλη την εβδομάδα με το τι έγινε στο προηγούμενο μάτς. Τελείωσε αυτό το μάτς. Τελείωσε αυτό το μάτς. Υπάρχει μια τρομερή ατάκα που την έλεγε από τότε που έπαιζα εδώ στον Όφη, εκτός λοιπόν από τον κύριο Γκέραρτ, που είπαμε ότι εδώ ήταν η προσωπικότητα, υπήρχαν όμως δίπλα του, εκτός από τον Θεόδωρο Μαρτινογιάννη, που δεν τον είχαμε δει σχεδόν ποτέ, εγώ μόνο μια φορά τον είδα. Δεν ήταν δηλαδή τόσο ενεργός κοντά στην ομάδα. Υπήρχαν εδώ κάποιοι συνεργάτες του, οι οποίοι ήταν η διοίκηση. Ο κύριος Παπαμαθεάκης, ο πρόεδρος, ο κύριος Καζανάκης και ο κύριος Μυροκεφαλιτάκης, ο Παντελής. Ο κύριος Παντελής έλεγε κάτι τρομερό, λοιπόν, για τους διαιτητές. Αγόρι μου, χέρι που δεν μπορείς να το κόψεις, το φιλείς. Δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε παραπάνω. Είναι ένα κομμάτι του ποδοσφαίρου, όπως είναι και οι δημοσιογράφοι, είναι και οι διαιτητές, είναι ένα κομμάτι. Σεβασμός, ενίσχυσε την ομάδα σου, προσπάθησε να βοηθήσει την ομάδα σου νομοτελειακά. Κάποιοι θα βοηθηθούν κάποια στιγμή, κάποιες άλλες φορές βοηθήσε και εσύ. Μοιραίο είναι. Μοιραίο. Αυτό είναι το ύφος και πολύ. Αυτό είναι το μοντέλο και στα Δέλτα Σίγμα του Super League, φαντάζομαι, ότι σεβασμός. Το τρομερό με τα Δέλτα Σίγμα είναι ότι ενώ όλοι επιθυμούμε να γίνει επαγγελματική διαιτησία, δεν θέλουμε τον Έλληνα διαιτητή. Αυτό δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Mm. Δηλαδή, τι καινοτομία είναι αυτή να κάνουμε επαγγελματική διαιτησία, αλλά με ξένους. Δηλαδή, με τους Έλληνες δεν θα την κάνουμε την επαγγελματική διαιτησία. Εκεί υπάρχει κάτι το οποίο, ξέρεις, πολλές φορές νιώθω κάπως, γιατί εν τω μεταξύ, ξαναλέω, καλύτερη αξιολόγηση, καλύτερη εκπαίδευση, περισσότερη πίεση, εννοώ στη γνώση και στη να είναι πιο σωστή, και αφήστε τους ανθρώπους να κάνουν τα λάθη τους, θα κάνουν και άλλα. Δύο ερωτήσεις. Επιδίωξες ποτέ να πας στο εξωτερικό ή είχες μια πρόταση κάποτε να παίξεις? Δεν συνηθίζονταν τότε, δηλαδή και εγώ ήμουνα και πολύ καλά στον Ολυμπιακό και κάποια στιγμή, επειδή ενδεχομένως δεν είχα και μάνατζερ, όπως είπα και πριν, με την έννοια να το ψάξει στο εξωτερικό, κάποια στιγμή σε ένα παιχνίδι με τη Λίβερπουλ, όταν είχαμε πάει εκεί να παίξουμε, στο Anfield, είχαν έρθει στο ξενοδοχείο κάποια παιδιά και μου είχαν πει, μου είχαν μεταφέρει ότι εκεί το θεωρούσαν δεδομένο ότι θα πάω. Στη Λίβερπουλ. Ναι, αυτό σε μένα προσωπικά δεν είχε φτάσει ποτέ. Το άκουσα εκεί. Ωραίστε. Έμαθα μετά, γιατί το ψάξα λίγο, έμαθα
Αν δεν κάνω λάθος, γιατί έχουν περάσει και πολλά τα χρόνια, είχε έρθει προπονητής, ένας πρώην παίκτης της Λίβερπουλ, στον Πανιόνιο, ο Γουίλαν, κάπως έτσι νομίζω λεγόταν, αν δεν κάνω λάθος, να με συγχωρέσει ο άνθρωπος, ο οποίος είχε πει πολύ καλά λόγια για μένα τότε στη Λίβερπουλ και υπήρχε αυτό. Εμένα όμως ποτέ, δεν ξέρω αν είχε φτάσει στον Ολυμπιακό και δεν μου μεταφέρθηκε ποτέ, αλλά αυτό μου το είπαν παιδιά που ζούσαν εκεί, στο Λίβερπουλ, και είχαν έρθει από το ξενοδοχείο να μας δουν όταν είχαμε πάει στο ξενοδοχείο για τον αγώνα αυτό. Ότι εκεί το θεωρούσαν δεδομένο, σίγουρο ότι θα πάω εκεί. Κάπου είχα διαβάσει ότι νόμιζες ότι θα πας στον Παναθηναϊκό από τον Όφη. Αυτό συνηθιζόταν τότε, γιατί λόγω της οικογένειας Βαρδινογιάννη υπήρχε αυτή η διαδρομή, είτε από τον Παναθηναϊκό εδώ, είτε από εδώ εκεί. Εγώ, με βάση το αποτέλεσμα της καριέρας μου, τώρα μπορώ να πω ότι ήμουν τυχερός που δεν έγινε, γιατί εξελίχθηκε τελείως διαφορετικά η καριέρα μου. Δεν θα έχεις πάρει πρωταθλήματα μόνο. Με βοήθησε πάρα πολύ τότε στο να μην γίνει αυτό, ξαναλέω, ναι. Okay. Μπορεί και να έχει πάρει, μπορεί να αλλάζει τις ισορροπίες η παρουσία σου. Ποτέ δεν ξέρεις. Μα να σου πω κάτι, αυτό μπορούμε να... έχεις πολύ δίκιο. Νομίζω ότι είπες το πιο σωστό σήμερα στη συνέντευξη. γιατί με το που έφυγα από τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός το χάσε. Ναι, σωστά. Τότε με τον Παναθηναϊκό, με τον Λιζαντέμπε, με... Ντάμι. Άρα έπαιξε το ρόλο του το ότι έφυγα. Το είδες, εσύ βλέπεις... Λέω μπροστά. Πολύ μπροστά. Πες μας έτσι. Πολύ πίσω μάλλον. Πες μας καμιά ιστορία με την Εθνική. Πώς βίωσες τις συμμετοχές σου, αν θυμάσαι κάτι έτσι δυνατό. Ήταν μια περίοδος που δεν είχε κάποιες μεγάλες επιτυχίες όσο, ναι, δεν είχε. Όσο ήσουν εσύ. Δεν είχε, όχι. Και δεν η επόμενη είχε. Γενιά ήταν αυτή που έφερε τη μεγάλη επιτυχία. Αυτό ήταν, είναι ένα κάτι το οποίο με έχει στεγματίσει. Ναι, δηλαδή, οριακά δεν πρόλαβα κι εγώ τη μεγάλη επιτυχία που έκανε, αλλά δεν ήμουνα σε αυτή τη φουρνιά. Δηλαδή, εγώ τελείωσα πριν έρθει προπονητής ο κύριος Ρεχάγκελ. Δεν έχω όμως να θυμηθώ άσχημα πράγματα. Γενικά, αν και υπήρχαν κόντρες μεταξύ των μεγάλων ομάδων όταν βρισκόμασταν, αλλά ήταν. Μάλλον αυτά φαίνονταν περισσότερα προς τα έξω, ενώ μέσα δεν υπήρχαν τόσο μεγάλες εντάσεις. Δεν είχαμε όμως την ομάδα, την τόσο δεμένη ομάδα, για να προχωρήσει σε κάποια διοργάνωση. Ένα λοιπόν παιχνίδι που θυμάμαι με την εθνική ομάδα ήταν μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο με την Αλβανία. Ένα παιχνίδι που προηγηθήκαμε 1-0 πολύ νωρίς με τον Βασίλη τον Τζάρτα και μετά είχε ένα απίστευτο πατητήρι, δηλαδή μας λιώσανε, πραγματικά μας λιώσανε. Και το θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτό το παιχνίδι, γιατί εγώ εκτιμούσα γενικά και άλλους παίκτες οι οποίοι παίζανε την ίδια θέση μαζί μου και κυκλοφορούσε τότε για τον Άκη το Ζήκο, γιατί δεν τον καλεί στην εθνική ομάδα. Και ήταν η μόνη φορά που παίξαμε δίδυμο. Αλλά δεν λειτουργήσε καθόλου. Δεν λέω ότι φταίγαμε εμείς οι δύο, αλλά θεωρούσα, ρε παιδί μου, ότι με τον Άκη δίπλα μου, επειδή χαρακτηριστικά είχαμε όχι τα ίδια, αλλά ταιριάζαμε σαν παίκτες και τον εκτιμούσα και τον εκτιμώ ακόμα σαν παίκτη, αλλά και σαν άνθρωπο. Δεν λειτουργήσε καθόλου. Το θυμάμαι αυτό το παιχνίδι, μου είχε κάνει εντύπωση το πόσο μας πίεσε αυτή η ομάδα. Θυμάμαι επίσης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη είχαμε πάει για ένα παιχνίδι αμέσως μετά τον πόλεμο. Θυμάμαι το ξενοδοχείο που μέναμε να είναι κάτω η μοκέτα γδαρμένη από σφαίρες. Πηγαίνοντας στο γήπεδο να βλέπεις στους λόφους αριστερά και δεξιά να βλέπεις τάφους. Ήταν το πρώτο παιχνίδι που έπαιξαν ξανά εκεί. Σαλιχάμιζιτς τότε έπαιζε σε αυτή την ομάδα. Τους κερδίσαμε κι αυτούς εκεί. Είχαμε κάνει ωραίες μεγάλες νίκες. Και αν θυμάμαι καλά, είχε βάλει τον γκολ εκεί ο Κώστας ο Φραντζέσκος με ένα φάουλ. Αλλά δεν είχαμε τη διάκριση. Δεν είχαμε τη διάκριση. Φαίνεσαι ένας άνθρωπος πολύ ήρεμος που αποφεύγει τις εντάσεις γενικά. Υπήρξε ποτέ μια ανθρώπινη σχέση η οποία να χάλασε λόγω του ποδοσφαίρου? Δηλαδή, λόγω του Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, πού θα πάω, πώς θα παίξω, μάλλον είμαι στο γήπεδο. Υπήρξε κάτι τέτοιο ποτέ? Υπάρχει μια σχέση που έχει χαλάσει και αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη γι' αυτό. Δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να υποθεί, αλλά ας υποθεί. Μετά από τόσα χρόνια. Καλό είναι, γιατί μπορεί να φτιάξει. Μπορεί να φτιάξει. Ναι. Μια σχέση με τον Δημήτρη τον Μαυρογεννίδη. Με τον Δημήτρη ήμασταν μαζί ως παίκτες στον Ολυμπιακό. Μετά ξαναβρεθήκαμε στον Ηρακλή στα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, τότε ο Δημήτρης, ενώ ήταν ποδοσφαιριστής, εγώ τεχνικός διευθυντής, ο Δημήτρης ήθελε να παίξει άλλο ένα χρόνο. Εγώ θα ήθελα, και αυτή ήταν η πρότασή μου, θα ήθελα να είναι μέσα στα ποδητήρια. Είναι καθαρά βλακεία όλο αυτό που συνέβη, δηλαδή το πώς
χάλασε και έχουμε παρεξηγηθεί. Βέβαια, όταν βρισκόμαστε πλέον, μιλάμε, αλλά δεν έχουμε το ίδιο δέσιμο όπως είχαμε πριν. Εντάξει, γι' αυτό και το λέω και δημόσια. Και το λέω, αναγνωρίζω ότι εγώ φταίω, άσχετα αν είναι μια βλακεία όλο αυτό που συνέβη. Δεν είναι σημαντικό. Ναι, σημαντικό είναι για τον ίδιο, γιατί είναι μια απόφαση την οποία, ενώ εγώ ήθελα να είναι στον Όφη, τότε στον Ηρακλή, συγγνώμη, ναι, στον Ηρακλή, εγώ θα ήθελα να συνεχίσει άλλο ένα χρόνο, γιατί ήταν ένα πολύ θετικό στοιχείο και έμπειρος παίκτης και για μέσα στα ποδητήρια, για ισορροπίες, για οτιδήποτε. Ο προπονητής και ο πρόεδρος θέλαν να μείνει, αν ήθελε και αυτός, σε άλλο πόστο. Διοικητικό δηλαδή. Διοικητικό. Εγώ ήξερα όμως ότι ο Δημήτρης θέλει να παίξει άλλο ένα χρόνο ποδόσφαιρο. Είναι δύσκολο να αποφασίσεις να σταματήσεις και αυτό το σέβομαι. Αυτό λοιπόν το ότι δεν ήταν δική μου απόφαση, αλλά ήταν της διοίκησης, ήταν πάνω από μένα αυτή η απόφαση, δεν του το είπα ποτέ. Και φάνηκε ότι εγώ έχω πάρει αυτή την απόφαση να μην συνεχίσει εκεί άλλο ένα χρόνο. Και αν θυμάμαι καλά, είχε πάει στον Ακράτητο, νομίζω, το άλλη μια χρονιά. Τέλος πάντων, αυτό ένιωσε ο Δημήτρης ότι εγώ δεν τον ήθελα. Το χρεώθηκε εσύ. Το και χρεώθηκα. Και, ναι, γι' αυτό το αναλαμβάνω κιόλας. Γιατί ήθελα σε εισαγωγικά να μην δώσω ότι ρε φίλε, δεν σε θέλουν ο προπονητής, ο πρόεδρος, δεν σε θέλουν σε άλλο πόστο. Και του το είχα πει, αν θες να. Δεν του είπα όμως, δεν του το είπα ποτέ. Και αυτό υπάρχει. Είναι κάτι το οποίο είναι ένα αγκάθι μέσα μου, πραγματικά. Πάμε να κάνουμε όμως τώρα τη μεγάλη αποκάλυψη. Θα το πεις για πρώτη φορά. Αν ήθελες πραγματικά να βάλεις αυτό τον γκολ με την Παναχαϊκή. Εύκολο γιατί... είναι αυτό. Εύκολο. Το ήθελα. Το ήθελες. Αλήθεια. Όχι, όχι. Γιατί στις δηλώσεις μετά το μάτς, τις οποίες μπορούμε να βρούμε και να βάλουμε, έχεις πει ότι το θέλω, το βλέπω, τι να παίξω, ξέρω. Δεν το είπα αυτό. Κάπως το λες, Μπορεί να, ξέρεις, πολλές φορές λέμε πράγματα που δεν βγάζουν νόημα. Μπορεί να το κάνεις και τρόλ, δηλαδή μπορεί και για πλάκα να το πεις. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο όμως. Με το που γίνεται αυτό και μπαίνω μες στα αποδυτήρια, μου λέει ο Ήλια Ωϊβιτς, μου λέει θα πεις ότι το θέλες. Του λέω ρε Ήλια, θα με πάρουν στο ψηλό. Λέει. Αυτό δεν μπορώ να το πω. Είναι δηλαδή ντροπή. Δηλαδή, εν τω μεταξύ είχε βάλει και ένα Πελέ και κάπου με συγκρίνανε και είχα πει κάπου δημόσια ότι με συγκρίνεται το χρυσό με τα τέλος πάντων. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι δεν στόχευσα, δηλαδή δεν σούταρα από το κέντρο για να βάλω γκολ. Η αλήθεια είναι ότι, ξέρεις, ενώ η ομάδα έβγαινε σε αντεπίθεση, ήθελα να επαναφέρω την μπάλα. Έχει πολλές ιστορίες, να σας πω, παράπλευρες από αυτή την... Τέλος πάντων, η μπάλα μπήκε στα δίχτυα. Εγώ τα τελευταία χρόνια δεν αποφεύγω. Μέσω σας έδωσα απάντηση. Σας κάλυψα. Ναι, εννοείται. Ήθελα ή δεν ήθελα. Όχι, τι καταλάβατε. Όχι, ήθελες να κάνεις ένα γέμισμα, πήγε παραπάνω δύναμη και πήγε. Ήταν έξω και ο τερματοφύλακας. Ήταν έξω ο Αμπαδιωτάκης. Έχει σημασία αυτό, γιατί εγώ στο Ναύπλιο έχω ένα εστιατόριο τέλος πάντων. Εκεί ζούσα τα προηγούμενα χρόνια και υπάρχει ακόμα αυτό. Και έρχονται διάφορα σχολεία. Εκδρομές και κάποια στιγμή έρχεται ένα παιδάκι και μου λέει: Είστε ο κύριος Πουσανίδης? Λέω: Ναι. Μου λέει: Είμαι ο γιος του Κώστα τον Παδιωτάκη. Έχουμε γράψει ιστορία με τον πατέρα σου, του λέω. Ο οποίος, αν προσέξετε το βίντεο, με το που γυρίζει και κάνει. Τι έφαγα τώρα, ναι. Τρομερό. Τρομερό, παιδιά, πραγματικά. Εγώ δεν είχα βάλει βέβαια και πολλά γκολ, αλλά ήταν. Αυτό με έχει. Το θυμούνται όλοι. Τέσσερα πρέπει να έχει βάλει σε Super League. Εντάξει, τώρα είναι. Δεν τι δεν τα θυμάσαι? Θυμάμαι ένα με τον Ιωνικό, νομίζω, στο Ολυμπιακό Στάδιο, ένα στον Πύργο. Το τέταρτο ποιο είναι? Τον Ηρακλή δεν έβαλες? Με τον Ηρακλή πρέπει να έβαλα, ναι. Με την Ξάνθη που λέμε. Α, ναι, με την Ξάνθη. Όχι, μπορεί να ήταν κι άλλο, αλλά να μην θυμάμαι. Θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις τώρα που είναι εκτός ποδοσφαίρου. Η μία είναι ότι έχω δει μια τάκα του αδερφού σου, του Δημήτρη, ο οποίος λέει το εξής. Ήξερε πάρα πολύ μικρός τι ήθελε να κάνει ο Ηλίας. Ο Νίκος ξεκίνησε και να γίνει και αυτός ποδοσφαιριστής. Εγώ δεν είχα καμία σχέση με τα σπορ. Εγώ διάβαζα, λέει, πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν ο Ηλίας έπαιζε, λέει, ποδόσφαιρο και ήταν κακός μαθητής, εγώ διάβαζα και προσπαθούσα να τον συνετίσω. Πού να φανταστώ, λέει, ότι μετά από μερικά χρόνια ο αδερφός μου θα με χαρτζηλικώνει και ότι εγώ θα ζω επειδή αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής. Αυτό τι ερώτηση τώρα, τι να πω εγώ. Υπερβολές. Εντάξει, υπερβολές. Δεν ήμουν τόσο κακός μαθητής. Εκεί είναι υπερβολή. Κοίταξε, είμαστε μια πάρα πολύ δεμένη οικογένεια. Η ατάκα της οικογένειας είναι μη μασάς. Όταν έχει ένας, έχουν όλοι. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Προσπάθησε και ο Δημήτρης, όχι επαγγελματικά, ερασιτεχνικά εκεί που μαζευόμασταν έτσι και πιο μικροί να παίξει, ήταν έτσι δεινός σεντερφόρ.
τον κέρδισε, εντάξει, τον κέρδισε το σανίδι, αλλά εντάξει, όλα αυτά που λέει τώρα, το Χαρτζηλίκονα, εντάξει, αυτά... Εντάξει, σαν πιο μικρός, λογικό δεν είναι, εσύ είσαι πιο μεγάλος. Είναι πιο μικρός εγώ. Α, πιο μικρός είσαι. Είναι δύο χρόνια μικρότερος. Σωστά, είσαι ο μεσαίος. Και ο τρίτος είναι ο νεφρομικός. Ναι, ναι. Και το δεύτερο είναι ότι, εντάξει, το έχεις πει, μάλλον το έχεις πει πολύ παλιά αυτό, και δεν ξέρω αν τώρα θα σε βολεύει να ακουστεί. Θεωρείς, διάβασα στα νέα, το 2000 είναι αυτή η συζήτηση, η συνέντευξη, γιατί δεν ήταν ακριβώς συνέντευξη. Θεωρεί ο Ηλίας, λέει, γράφει ο συντάκτης, το Ηράκλειο άχαρη πόλη. Αλλά ότι οι κριτικοί την κάνουν όμορφη με την καλοσύνη και τη ζεστασιά του. Κοίταξε. Ερημοτομία, μάλλον. Ναι. Φανταστείτε, παιδιά, ότι όταν εγώ ζούσα εδώ ως παίκτης, χρονολογία 92-97, το Ηράκλειο, καταρχήν δεν ένιωθες ότι ζεις σε ένα νησί. Γιατί όλα συνέβαιναν στο κέντρο. Είναι μια πόλη γυρισμένη με πλάτη στη θάλασσα. Φανταστείτε ότι τότε το Ηράκλειο είχε δακτύλιο. Δηλαδή είχε μονά σιγά, κανονικά, τρομερή κίνηση και όλοι οι πεζόδρομοι, δεν ξέρω αν έχετε πάει τώρα στο κέντρο, ήταν όλοι δρόμοι κανονικοί με αυτοκίνητα και τέτοια. Εννοείται επίσης από θέμα ρημοτομίας δεν το συζητάμε, δηλαδή έχω ζήσει και εδώ και στο Άργος, δηλαδή γιατί ζω στο Ναύπλιο, άρα ξέρω και το Άργος που είναι γειτονική πόλη. Από ρημοτομία δεν υπάρχουν, δηλαδή δεν υπάρχει τετράγωνο, δεν είναι ότι χάθηκα, κάνω το τετράγωνο και ξαναβρίσκομαι. Χάθηκες, τελείως. Αλλά πραγματικά οι άνθρωποι που είναι εδώ, το οποίο το λέω με μεγάλη έτσι, περηφάνεια, επειδή ταιριάζουμε και με εμάς τους Μακεδόνες, δηλαδή έχουν τα σπίτια τους ανοιχτά, δηλαδή σε υπερβαθμό τεράστιο, δηλαδή μπαίνεις μέσα σε ένα σπίτι εδώ και υπάρχει τέτοια φιλοξενία. Καταρχήν δεν θα φύγεις αν δεν σκάσεις το φαΐ. Δηλαδή νιώθουν ότι μην τυχόν και μετά αυτός που τώρα τον καλωσορίσαμε εδώ και τον φιλοξενούμε φύγει και πει μια κακή κουβέντα. Έχω πάει σε σπίτι από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ πολύ αργά και δεν σταματά να βγαίνουν πράγματα. και οι οικοδέσποινες, παιδί μου, τόσο μαγείρισες, τόσο τέτοια φιλοξενία, δεν το βρίσκεις εύκολα αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι, σας είπα και στην αρχή, κάτι το οποίο, επειδή εδώ πέρασα τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου και σε μικρότερη ηλικία και λίγο, όχι, ξέρεις, και χωρίς οικογένειες, λέω, ρε παιδί μου, και άλλες ευθύνες, ας το πούμε, και μεγαλώνοντας, μεγαλώνουν και οι ευθύνες, όπως όλοι μας. Εδώ ήταν μια άλλη ηλικία και ήταν πολύ πιο αθώα τα πράγματα και πολύ πιο εύκολα, όχι με τρελά χρήματα, αλλά με μια ομάδα πολύ καλή, μετρούσαμε και στην πόλη, σαν παίκτες τότε, πήγαινε και καλά. Και δεν ήθελα να το ξαναζήσω για να μην χάσω και να μην αλλάξει η γνώμη που έχει ο κόσμος για μένα και εγώ για τον κόσμο. Δηλαδή να μην χαλάσω αυτό το δέσιμο που είχα με την Κρήτη. Ναι, δεν πήρες κριτική όμως. Δεν πήρα, ναι, δεν πήρα. Δεν πήρα. Δεν έγινες εδώ ο γαμπρός. Αυτό επίσης είναι το πώς τη γλίτωσα από εδώ. Εντάξει. Εντάξει, δεν ήταν γραφτό να γίνει, αλλά πέρασα πολύ ωραία και τώρα πάλι, γιατί τη δεύτερη φορά που ήρθαμε ήταν τόσο ωραία οργανωμένο και δομημένο όλο αυτό. Και με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, με τον κύριο Μπούση. Και αυτό μου έδωσε τη σιγουριά να ξανα... Δεν είναι ότι με παρακάλεσαν και έκανα το δύσκολο, αλλά όλο αυτό που οργανώθηκε, σας είπα και πριν, έγινε τόσο μαγικά και τόσο όμως και σωστά, που άξιζε τον κόπο να είναι ό,τι πιο ποδοσφαιρικό υπάρχει. Οδηγάς σαν κριτικός ή σαν Μακεδόνας? Όχι. Είμαι ήρεμος. Εδώ δεν υπάρχει. Εδώ δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πραγματικά έχει τύχει, παιδιά, να πηγαίνω σε μονόδρομο, να έρχεται από απέναντι άλλος, να κατεβάζω το παράθυρο, όπως είπες και εσύ, δεν είμαι τόσο έντονος γενικότερα, και να πάω, να... Πού πας? Ηρέμης. Θα περάσω, μου λέει, θα περάσω. Δηλαδή, και παπ, τελειώνουν όλα. Καλή καρδιά. Λοιπόν, μας χρωστάς την ιστορία με τη διαφορά των ηθοποιών με τους ποδοσφαιριστές. Ναι. Λοιπόν, στα πολύ καλά χρόνια της καριέρας μου στον Ολυμπιακό, τη χρονιά με τον Double και τη χρονιά τότε με τους 8, άρα μια πολύ πετυχημένη χρονιά, όπως είπαμε, η μητέρα μου είναι από την Εύβοια και έχουμε πάει το καλοκαίρι εκεί, στο χωριό της μητέρας μου, και έχουμε πάει ένα βράδυ σε ένα μπαράκι στο Αλιβέρι. Είναι κοντά στο χωριό της μητέρας. Λοιπόν, εγώ λοιπόν στον Ολυμπιακό και ο αδερφός μου στο Λογοτιμής. Τότε τεράστια επιτυχία παντού και είμαστε εκεί στο μπαράκι
Και είναι όλα, όπως καταλαβαίνετε, τα κοριτσάκια και τέτοια στον αδερφό μου. Εμένα κάτι μαντραχαλάδες και αυτά δίπλα. Έλα ρε Ηλία, τι γίνεται, καμιά μεταγραφή θα κάνουμε. Λέω τι το ήθελα το ποδόσφαιρο. Από εκεί είχε επιτυχίες ο μεγάλος. Εγώ μόνο για ποδόσφαιρο και με μαντραχαλάδες έχουμε βρέξει. Λέω δε κάτι δεν πάει καλά. Πήρα για κανένα μάτς και τέτοια. Ακριβώς. Αυτό ήταν μια σκηνή που με. Μια στιγμή που με στήχιωσε. Λάθος επάγγελμα, λέει. Λάθος επάγγελμα. Πάμε σε ερωτήσεις του κοινού. Ναι. Λοιπόν, αρχίζουμε με τον Τόλια στο Instagram που ρωτάει η Ηλία ποιος ήταν ο καλύτερος προπονητής του και ποιος ο καλύτερος συμπαίκτης του και γιατί. Ήμουνα πολύ τυχερός γενικά στην καριέρα μου. Δεν άλλαξα πάρα πολλούς προπονητές. Δεν έχω λόγια για τον κύριο Γκέραρντ. Μετά ήμουνα στα χέρια του κύριου Μπάγεβιτς. Στον Ηρακλή είχα και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Αυτοί οι τρεις ουσιαστικά ήταν οι καλύτεροι προπονητές που είχα στην καριέρα μου. Τώρα όσο αναφορά ποδοσφαιριστής, θα ήθελα να αναφέρω σε κάθε ομάδα και κάποιον. Εδώ στην Κρήτη ήθελα να αναφέρω μόνο το δέσιμο που είχαμε με όλα τα παιδιά και όταν χρειάστηκε και ερωτήθηκαν ποδοσφαιριστές πιο εμπειροί από μένα και μεγαλύτεροι σε ηλικία από τον Ευγένιο Γκέραρντ, γιατί το έκανε και αυτό, ρωτούσε για να πάρει τη γνώμη από έμπειρους ποδοσφαιριστές, όπως ήταν εδώ ο Μανώλης ο Πατεμτζής, ο Γιάννης ο Σαμαράς. Ρωτούσε τους ποδοσφαιριστές και τον Στέφανο το Βάβουλα. Τους είχε ρωτήσει λοιπόν πριν από ένα παιχνίδι και εννοείται ότι του είπανε καλά λόγια και ότι βάλει τον Ηλία. Και γι' αυτό λέω πάντα ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ένας ποδοσφαιριστής είναι να κερδίζει τους συμπαίκτες του. Εννοείται ότι στον Ολυμπιακό πέρασα, έτσι, συνεργάστηκα με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Ένας ποδοσφαιριστής υψηλού επίπεδου που θα μπορούσε να κάνει και μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό ήταν ο Πέτραξ Τζόρτζεβιτς. Για μένα είναι ένας ποδοσφαιριστής που και ενώ παίζαμε μαζί του το έλεγα ότι είναι κάτι ανεπανάληπτο. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει πώς νιώθει που ήταν ένας από αυτούς που οδήγησαν τον Ηρακλή στην οικονομική ασφυξία με τις επιλογές του. Δεν ήμουν έμπειρος, δεν είχα εμπειρία. Δεν μπορώ να δεχτώ τέτοιον χαρακτηρισμό. Γιατί οι μεταγραφές που έκανα εγώ ή τέλος πάντων επί ημερών μου αυτές που έγιναν, το budget ήταν πάρα πολύ μικρό. Δηλαδή, φανταστείτε ότι σε συνέντευξη τύπου, σε παρουσίαση ποδοσφαιριστών τότε, θυμάμαι ότι είχα πει ότι ακόμα και περισσότερα χρήματα να έχω, να είχα διαθέσιμα πάλι τους ίδιους ποδοσφαιριστές θα έπαιρνα. Αυτή η δήλωση υπάρχει και αυτή βέβαια η δήλωση με στήχιωσε μετά, γιατί επειδή η ομάδα δεν πήγε καλά, όλοι θεώρησαν ότι ακόμα και χρήματα να είχε παραπάνω ο Ηλίας, αυτούς θα έπαιρνε, ενώ εγώ το είχα πει και για να τονώσω ουσιαστικά τους ποδοσφαιριστές, αφού ήταν σε ένα πάνελ, ήμουνα μαζί με τα παιδιά που φέραμε εκείνη τη χρονιά. Άρα μπορεί να ήταν κακές επιλογές, αυτό να το ακούσω, αλλά όχι ότι έκανα κακό στο οικονομικό κομμάτι. Ρωτάει ο φίλος εδώ στο Instagram ο Ιωαννίδης, το τάκλιν του Ζήκου μέσα στην Νέα Φιλαδέλφια δόθηκε σωστά κόκκινη κάρτα. Τώρα έτσι έκρινε εκείνη τη στιγμή ο διαιτητής, πάλι έτσι μια διπλωματική απάντηση. Υπήρχε ένταση γενικότερα στο παιχνίδι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, μπορεί να μην την έδινα. Ο φίλος ο Βάντερ Φραγκ λέει, η πρόκριση με τον Όφη στους 16 του ΕΦ απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτη συγκρίνεται με κάποιο ευρωπαϊκό αγώνα του Ολυμπιακού στο Champions League. Εντάξει, είναι ένα τεράστιο παιχνίδι, μια τεράστια πρόκριση. Τη συγκρίνω με παιχνίδια Champions League, γιατί το επίπεδο των ομάδων της Ατλέτικο Μαδρίτης ήταν αντίστοιχο με ομάδες Champions League για το μέγεθος τότε της διοργάνωσης. Τεράστιο μάτς και τεράστια επιτυχία. Ο φίλος ο Σίλας ρωτάει λόγω και της πρόσφατης ανάρτησης του Προέδρου του Όφη, του Μιχάλη Τουμπούση, για το Δήμο Ηρακλείου και την έκταση στο Σκαφιδαρά. Τι έχει συμβεί και έχει αργήσει εδώ και τόσα χρόνια να γίνει ο διαγωνισμός και να αξιοποιηθεί αυτή η έκταση και ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια για την αξιοποίηση αυτής της έκτασης. Όπως είπα και πριν, στη συνέντευξη ένα κομμάτι του project ουσιαστικά είναι οι εγκαταστάσεις μας, να μεγαλώσουμε ως εγκαταστάσεις για να μπορέσουμε να κάνουμε και άλλα γήπεδα, για να φιλοξενούμε ομάδες, για να έχει περισσότερα έσοδα η ομάδα. Υπάρχει ένα οικόπεδο δίπλα ακριβώς στο Βαρδινογιάννιο, που αυτό προσπαθούμε να βγει σε διαγωνισμό, γιατί είναι του Δήμου. Προσπαθούμε να βγει σε διαγωνισμό εδώ και 5 χρόνια. Ο πρόεδρος προχτές ανέβασε κάτι
επιθετικό, όχι τόσο πολύ όσο ένιωθε εκείνη τη στιγμή, γιατί έχει περάσει πάρα πολύ καιρός μετά από όλο αυτό. Προσπαθούμε εδώ και 5 χρόνια να βγει αυτός ο διαγωνισμός στον αέρα για να μπορέσει ο Όφη να το διεκδικήσει. Υπάρχει γραφειοκρατία από ό,τι καταλαβαίνω. Ακριβώς, δηλαδή, ακριβώς, αλλά είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Παιδιά, καταλαβαίνω το πρόβλημα, το τι συμβαίνει με τη γραφειοκρατία, αλλά είναι πάρα πολλά τα χρόνια και κάποια στιγμή πρέπει να πάρθουν και κάποιες αποφάσεις για να ολοκληρωθεί όλο αυτό. Και επειδή πρόσφατα φιλοξενήσαμε εδώ κάποια γραφεία που συζητήσαμε για ενδεχόμενη συνεργασία για να έρθουν ομάδες για προετοιμασία, η πόρτα έκλεισε, ελπίζουμε προσωρινά, από αυτά τα γραφεία, γιατί δεν υπάρχουν οι εγκαταστάσεις για να καλύψουν τις ανάγκες. Και αυτό εκνεύρισε τον πρόεδρο. Ο φίλος ο Νικήτας λέει, δεν υπάρχει ερώτηση, απλά είναι μια ωραία τοποθέτηση. Λέει, το πρωτογνώρισα, λέει, πριν χρόνια, λέει, στο κατάστημα που έχεις, λέει, στην πλατεία της Καλαμάτας. Εργοδότης μου. Και τότε, ευγενικός και πάντα πρόθυμος να βοηθήσει. Θυμάμαι που είχε μπει στην κουζίνα να μου δείξει τη σωστή σειρά των υλικών στο Club Sandwich. Αν θυμάται, λέει, Νικήτας το όνομά μου, χαιρετίσματα, ελπίζω να το διαβάσετε, θα χαρώ. Εγώ δεν το λέω έτσι για, πώς το λένε, για συναισθηματικούς λόγους ή να... δεν έχω μάθει κάτι άλλο από το να δουλεύω, είτε ως ποδοσφαιριστής, είτε μετέπειτα στα μαγαζιά μου. Άρα μπορώ και θυμάμαι το περιστατικό, μάλλον το συγκεκριμένο δεν το θυμάμαι γιατί είναι κάτι σύνηθες. Θυμάμαι όμως μια συνέντευξη που έδωσα κάποια στιγμή, γιατί στα μαγαζιά μου κάποια στιγμή έκανα και κάνω, τώρα τελευταία όχι, γιατί λείπω από το... από τη βάση μου, αλλά έκανα και delivery. Και κάνα σε μια συνέντευξη που είχα δώσει σε ένα site, σε ένα ραδιόφωνο μάλλον στη Θεσσαλονίκη, το είχα αναφέρει. Την επόμενη μέρα βγήκε ένα πρωτοσέλιδο «Deliveras» ο Φουρσανίδης, αλλά οκ. Κάνω τα πάντα στο μαγαζί μου, γιατί έτσι πρέπει. Ο φίλος ο Λίμπε ρωτάει τι έγινε στο μάτς με τον Άρη που διεκόπτει το 2005. Κατά τη γνώμη του, ο Κατσαμπής υπερέβαλε στον τραυματισμό του. Μετά από τόσα χρόνια πιστεύω μπορεί να μιλήσει ανοιχτά. Νομίζω ότι εκεί τα λάθη τα έκανε ο Άρης. Δηλαδή, ο Ηρακλής πήγε να παίξει ένα παιχνίδι αδιάφορο, έπαιξε κανονικά. Νομίζω ότι ειδικά τη στιγμή που γίνεται αυτό το περιστατικό, φαίνεται... έχει μειώσει ο Άρης και φαίνεται κιόλας ότι, παιδί μου, έχει το πάνω χέρι. Δηλαδή είχε το χρόνο να το γυρίσει και ξαφνικά γίνεται αυτό. Νομίζω τώρα είναι πρώτο ημίχρονο ακόμα. Το λάθος ποιος το έκανε εκεί τώρα. Ποιος το έκανε. Ο Κατσιαμπής, δεν νομίζω. Υπάρχει μια ερώτηση, Ηλία. Τι πιστεύετε ότι φταίει για τη μέτρια πορεία του Όφη τη φετινή σεζόν? Και υπάρχει και μια άλλη, θα τις ενώσουμε αυτές, για το μέλλον του Όφη. Λίγο να μας πεις έτσι. Καταρχήν, επειδή έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα σε όλα αυτά τα 4 χρόνια σχετικά και με όλο αυτό το project και όλο αυτό τι απέτυχε, ειδικά μετά την αποχώρηση του Γιώργου και του Γιάννη, εγώ αυτό που νιώθω αυτή τη στιγμή είναι ότι αυτό όλο που ξεκινήσαμε πριν περίπου 5 χρόνια έχει πετύχει και είναι πετυχημένο για ένα και μόνο λόγο. Το ότι ήρθε αυτός ο άνθρωπος και επένδυσε στον Όφη. Στην πορεία των χρόνων θα γίνουν αλλαγές, όπως έγιναν, και οποιοδήποτε από εμάς μπορεί να αποχωρήσει. Σημασία έχει αυτός ο άνθρωπος να μην αποχωρήσει και να συνεχίσει αυτό που έχει ξεκινήσει εδώ και 4 χρόνια. Άρα το μόνο που εγώ νιώθω, επειδή ήμουν εδώ από την πρώτη μέρα, είναι η ικανοποίηση ότι αυτό το καλό το έχουμε κάνει. Από εκεί και πέρα μπορεί να γίνουν αλλαγές, λάθη και καλά και κακά. Όλα είναι μέσα στην πορεία αυτή, γιατί δεν είναι μια μακροχρόνια πορεία. Από εκεί και πέρα τώρα, το τι πήγε λάθος φέτος στο αγωνιστικό. Είπαμε και πριν ότι πολλά μπορεί να τα κάνει σωστά και να μην έχει το αποτέλεσμα. Φετινή χρονιά υπήρχαν κάποιες καθυστερήσεις στην αρχή με το ρόστερ μας. Αργήσαμε κάποια πράγματα να γίνουν όταν έπρεπε, δεν πάρθηκαν γρήγορα οι αποφάσεις. Νομίζω ότι όμως αυτό που συμβαίνει στον Όφη
είναι κάτι παραπάνω. Εννοείται ότι μεταφράζεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο και αυτό που θέλουν όλοι είναι μια σταθερότητα εκεί. Δεν ζητάνε τρέλες, ο κόσμος δεν ζητάει τρέλες, δεν ζητάει τίτλους. Ζητάει όμως μια αξιόμαχη ομάδα που να παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο και να αποδίδει μέσα στο γήπεδο. Και αυτό δεν το έβλεπε και γι' αυτό υπήρχαν οι αντιδράσεις. Νομίζω όμως ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Βήμα-βήμα θα βελτιώνεται η ομάδα. Ο φίλος ο Χαράλαμπος ρωτάει ποιος είναι το καλύτερο αμυντικό χαφ στο πρωτάθλημα, μιας και ήταν η θέση σου. Μ' αρέσει ο Πέρεθ του Παναθηναϊκού και ο Εμβιλά, okay, είναι καλός ποδοσφαιριστής, αλλά ο Πέρεθ νομίζω μου ταιριάζει και λίγο ως ποδοσφαιριστής. Εντάξει, και εμείς έχουμε πολύ καλά αμυντικά χαφ και ο Μεγιάδο και ο Ντιουσέ και ο Περέα νομίζω ότι είναι ποδοσφαιριστές υψηλού επίπεδου. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση πριν. Ποιος είναι για σένα τα τελευταία 20-30 χρόνια στην Ελλάδα η επιτομή, το αμυντικό χαφ? Κοίταξε να δεις κάτι. Δεν είχα ποτέ, ρε παιδί μου, τέτοιες ταμπέλες, δηλαδή να σκεφτώ. Δηλαδή, ακόμα και τον Τζόλε, που τον αναγνωρίζω εννοείται σαν ποδοσφαιριστή, δεν έχει όλο το πακέτο για μένα. Τώρα μεγάλο αμυντικό χαφ στην Ελλάδα, ποιος, δεν μπορώ να θυμηθώ έτσι τώρα κάποιον, αλλά εντάξει, εκτιμώ και... Ποιος, και στον Παναθηναϊκό ο Βραζιλιάνος, ο Ζιλμπέρτο Σίλβα που είχε έρθει. Ξέρεις, είναι και τι αμυντικό χαφ. Αμυντικό χαφ, τα χαρακτηριστικά τα δικά μου, του Μεγιάδο ή τα χαρακτηριστικά, ξέρω εγώ, box to box. Τα δικά σου. Εγώ. Ποιος άλλος, ρε φίλε. Πες κανένα αμυντικό χαφ. Και κάτι τελευταίο, λέει, ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, όποιος αντέξει την πίεση. Γιατί δεν είναι εύκολο να είσαι πρώτος. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι η πιο έμπειρη ομάδα στο να αντέχει, αλλά δεν ξέρω αν έχει τις πιθανότητες. Έχει ακόμα, αλλά δεν ξέρω αν καταφέρει να φτάσει. Αλλά όταν είσαι πρώτος, έχεις να διαχειριστείς και άλλα πράγματα. Έχεις να διαχειριστείς την πρωτιά και αυτό είναι μεγάλη πίεση. Πρέπει να το αντέξεις. Είναι δύσκολη η καθημερινότητα για να μείνεις ψηλά. Είναι ωραίο να φτάσεις, αλλά πώς θα μείνεις εκεί. Ελπίζω, γιατί είπαμε και πράγματα που δεν έχω ξαναπεί, ελπίζω να, όπως ο Γρηγόρης, να μην παρεξηγηθούν άνθρωποι οι οποίοι έτσι είπα κάποια πράγματα ή θύμισα κάποια πράγματα. Ένιωσα πάρα πολύ όμορφα και ενδεχομένως αυτός είναι ο λόγος που τα είπα, όπως και το περιστατικό αυτό με τον Δημήτρη τον Μαυρογεννίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Οπότε θέλετε ξανά, εδώ είμαστε. Ηλία, μα θες, κοίτα την κάμερα και προσκάλεσε τον επόμενο καλεσμένο που θα ήθελες να δεις. Επειδή πολλές φορές δενόμαστε και με ομάδες που δεν περάσαμε καλά και εγώ δέθηκα με τον Ηρακλή γιατί η σχέση ήταν πολύ έντονη, δένεσαι με ομάδες που καταξιώνεσαι, που παίζεις για καταξίωση, αλλά δένεσαι περισσότερο με ομάδες που είναι προς επιβίωση. Στην ομάδα λοιπόν του Ηρακλή συνεργάστηκα με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Θα ήθελα να τον προσκαλέσω και να θυμηθεί το παιχνίδι το τελευταίο με την Ξάνθη. Στα Πηγάδια, στο γήπεδο της Ξάνθης, εκείνες τις έντονες στιγμές που ζήσαμε.